Και τώρα πάμε να δούμε μερικέ τεχνικέ λεπτομέρειε. Πρώτον, η διάχυση των virtual στι υποκλάσει. Δηλαδή, ότι αν μια μέθοδο οριστεί virtual, τότε παραμένει virtual σε κάθε παραγόμενη υποκλάση, χωρί να χρειάζεται να γράφουμε ρητά ότι γίνεται πράγματι αυτό. Ε, παρατήρησε μια ιεραρχία, δηλαδή, η οποία να έχει τρία επίπεδα και πηγαίνω στην κλάση Α και δηλώνω μια συνάρτηση η οποία να είναι virtual κανονικά. Αμέσω μετά η κλάση Β, η οποία θα κληρονομεί την κλάση Α εφόσον είτε την ξαναγράψει τη συνάρτηση F είτε δεν την ξαναγράψει, γιατί μπορεί και να μην την ξαναγράψει και να διοχετεύεται κατευθείαν αυτή η εκδοχή μέσα στην κλάση Β, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, είτε την γράψει είτε την ξαναγράψει, η F παραμένει virtual μέσα σε αυτήν, εντάξει. Ακόμα και αν εμεί δεν το γράψουμε μπροστά, Παρ' όλα αυτά όμω θα παραμένει virtual. Και αμέσω μετά το ίδιο βεβαίω ισχύει και για κάθε επόμενη υποκλάση. Δηλαδή η κλάση C, η οποία κληρονομεί την κλάση Β, εφόσον είτε χρησιμοποιεί τη WinF είτε δεν την χρησιμοποιεί, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι θα παραμένει virtual και σε αυτή. Τώρα, καλό θα είναι για λόγους αναγνωσιμότητας του προγράμματος να αναφέρουμε ότι η συνάρτηση είναι virtual και στις υποκλάσεις, εφόσον αυτές επαναορίζονται σε περαιτέρω υποκλάσεις. Δηλαδή, σε αυτήν εδώ την ιεραρχία, αυτό το οποίο θα έκανα εμπειρικά τώρα αυτό, έτσι, είναι ότι εδώ θα έβαζα τη λέξη virtual για να φαίνεται καλύτερα ότι πράγματι η συνάρτηση F είναι virtual. Εντάξει, για λόγους αναγνωσιμότητας όμως, τη λειτουργικότητα θα ισχύει ότι μια συνέντευξη που την ορίσαμε virtual θα παραμένει virtual και στις υποκλάσεις. Και πάμε τώρα σε ένα ακόμα ιδιαίτερο στοιχείο που είναι η εικονική καταστροφής. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μια βασική κλάση β και επίσης μια παραγόμενη κλάση αυτής d για τους καταστροφή του. Θα είδαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι όταν έχουμε πρόσβαση μέσω αντικειμένου, η εκτέλεση των distractor γίνεται όπω περιμέναμε. Δηλαδή, πρώτα εκτελεί το distractor τη παραγόμενη κλάση και μετά τη βασική κλάση. Τώρα θα δούμε τι γίνεται όταν έχουμε πρόσβαση μέσω δίκτυ. Παρατήρησε λοιπόν εδώ ότι πηγαίνω και δηλώνω κανονικά ένα αντικείμενο τύπου dog μέσω δίκτυ στην παραγόμενη κλάση και αμέσω μετά το δεσμεύω το χώρο για αυτό και μετά το διαγράφω. Ωραία. Και θα πάω να καλέσω λίγο να δω τι γίνεται με τους distractors. Οπότε πάμε λίγο εδώ. Εντάξει και πάμε λίγο σε αυτό εδώ το προγραμματάκι. Τι έχω κάνει, έχω πάει και έχω παραχώσει λίγο κάποιους distractor εδώ. Βλέπεις ότι έχει distractor το animal και έχει distractor και το dog. Συνεπώς απλά θα το τρέξω. Στο προηγούμενο μάθημα το είδαμε μέσω αντικειμένων. Και είδαμε ότι η καταστροφή γίνεται κανονικά από μέσα προς τα έξω θα λέγαμε, δηλαδή πρώτα η παραγόμενη κλάση και μετά η βασική κλάση ε, και αμέσως μετά α, δεν βλέπουμε καμία ιδιαιτερότητα εδώ στη συμπεριφορά, όλα πηγαίνουν καλά, δηλαδή όπως ακριβώς θα περιμέναμε ότι θα λειτουργούσε. Όμως, έχουμε το εξή ότι όταν θα κάνουμε αυτό το κόλπο το οποίο μάθαμε και θα κάνουμε πρόσβαση μέσω δίκτυ στη βασική κλάση. Οπότε πηγαίνω και δηλώνω τώρα εδώ ένα καινούριο αντικείμενο τύπου dog, αλλά πηγαίνω και έχω πρόσβαση σε αυτό μέσω δείκτη βασικής κλάσης, εντάξει, και πηγαίνω και το διαγράφω. Πάμε να το τρέξουμε να δούμε τι γίνεται, πάλι εδώ πέρα έχουν το distractor τους με ένα απλό μήνυμα εκτύπωσης για να δούμε τη συμπεριφορά και πηγαίνω πέρα στη mail και δηλώνω το αντικείμενο μόνο που η πρόσβαση είναι μέσω δείκτη βασικής κλάσης. Ωραία. Το τρέχω που λες το παραμύθι μου, και βλέπεις ότι μου καλεί μόνο το distractor, ο οποίος είναι για το animal, δηλαδή το distractor μόνο της βασικής κλάσης. Αυτό δεν το θέλω, θα ήθελα να κληθεί και ο distractor της παραγόμενης κλάσης, ακριβώς διότι το αντικείμενο είναι αντικείμενο παραγόμενης κλάσης. Εντάξει. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό καταρχάς, αυτό έχει την ίδια ακριβώς συμπεριφορά με αυτήν την οποία μελετήσαμε βάλουμε τη λέξη virtual. Εντάξει. Και είδαμε ότι η μέθοδος η οποία καλείται καθορίζεται από το δίκτυο μέσω του οποίου έχουμε πρόσβαση. Άρα λοιπόν εδώ έχω δίκτυ σε βασική κλάση, άρα λοιπόν ο distractor ο οποίος θα κληθεί είναι μόνο ο distractor της βασική ε, βασικής κλάσης και όχι της παραγόμενης κλάσης. Συνεπώς, ποια είναι η λύση. Η λύση είναι να πάμε να δηλώσουμε τον distractor και πάλι ως virtual και πρέπει να γίνει στη βασική κλάση αυτό. Δηλαδή πηγαίνω και δηλώνω το να είναι virtual και αμέσως μετά ακριβώς ο ίδιος κώδικας θα έχει την επιθυμητή συμπεριφορά πάμε σε αυτό εδώ το προγραμματάκι. Το πρόγραμμα είναι ακριβώς το ίδιο. Το μόνο το οποίο έχει αλλάξει είναι το γεγονός ότι εδώ στο Distractor έχω βάλει μπροστά τη λέξη Virtual. Συνεπώς, δηλώνοντας το Distractor ως Virtual, τότε πράγματι αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι θα κληθεί πρώτα ο Distractor της παραγόμενης κλάσης και μετά ο Distractor της βασικής κλάσης. Το πρόγραμμα έχει λοιπόν πλέον την επιθυμητή συμπεριφορά. Συνεπώς, για να συνοψίσουμε, αν θέλεις να πας να φτιάξεις ένα πρόγραμμα στο οποίο να έχεις βασική κλάση, παραγόμενη κλάση, να έχεις το κόλπο με την πρόσβαση μέσω τη βασική κλάσης, εντάξει, άμα το κάνεις μέσω αντικειμένου όλα πηγαίνουν καλά, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Αν το κάνεις μέσω πρόσβασης με δείκτη στην παραγόμενη κλάση, όλα πηγαίνουν μια χαρά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν θέλεις όμως να λειτουργεί μέσω δείκτη ε, βασικής κλάσης, θα πρέπει πάντα να δηλώνει ω virtual του distractor τη κλάση η οποία κληρονομείται από άλλε κλάσει. Συνονιθήκαμε. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα κανόνα ο οποίο ισχύει γενικώ. Και αυτό σε γενικέ γραμμέ το κάνουν και τα λιμπάν. Δηλαδή εφόσον πρέπει να, ε, να δηλώσουν distractor στην κλάση του, κάνει κάποια διαχείριση μνήμη, δυναμική α πούμε κτλ. Ε, τότε πάντα πηγαίνουν και φτιάχνουν το distractor ω virtual. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτό είναι ακόμα μια λεπτομέρεια των virtual την οποία θέλω να ξέρεις οπωσδήποτε.